Πάμε στη Θέκλα Πετρίδου, η οποία είναι μαζί μας, σύνδεση μέσω Skype. Γεια σου Θέκλα μου, καλό απόγευμα. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, δεν σας βλέπω, αλλά ελπίζω να με βλέπετε. Εμείς σε βλέπουμε πολύ καλά. Θέκλα μου, για πες μας, εσύ πώς την περνάς την καραντίνα σου? Εγώ την καραντίνα την περνάω πολύ εύκολα, γιατί είμαι μαθημένη να μένω στο σπίτι πολλές ώρες, να μην βγαίνω συχνά από το σπίτι. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν την περνούν εύκολα και έτσι αυτές τις μέρες, λόγω αυξημένης ζήτησης, φτιάχνω πολλά βίντεο για το κανάλι μου στο YouTube. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μαθημένοι να είναι στο σπίτι. Και ό,τι μαζεύουμε κατά τη διάρκεια της εξωστρέφειας μας, όταν βρεθούμε σε αναγκαστική εξωστρέφεια, όπως αυτή την περίπτωση, μας βγαίνουν χριστιανά. Γι' αυτό και έχουν και προβλήματα τα ζευγάρια, γι' αυτό και κάποιοι έχουν κάποια ο άγχος περισσότερο, η κατάθλιψη, η βαρεμάρα. Άρα είμαι πολύ απασχολημένη. Θέκλα μου, πιστεύεις ότι όταν περάσει ο κορονοϊός με το καλό, θα έχουμε πολλά διαζύγια ή πολλές εγκυμοσύνες? Και τα δύο νομίζω. Ας ευχηθούμε για πολλές εγκυμοσύνες, πάρα πολλά διαζύγια. Ναι, αλλά δεν είναι μια πραγματικότητα και αυτό? Ήδη υπάρχει τραγική αύξηση της βίας στην οικογένεια, 30%. Ναι. Αυτή η αύξηση της βίας στην οικογένεια ήταν αναμενόμενη, λόγω του ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει προβλήματα στο γάμο του και στη σχέση του και διστάζει να τα λύσει και τα βάζει κάτω από το χαλί, είναι εύκολο να το κάνει αυτό όταν την προσοχή του τη διασπά μια εξωστρέφεια του στυλ «θα πάω για ψώνια, θα πάρω τα παιδιά στο σχολείο, θα πάρω τα παιδιά στον παιδικό, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, θα λείπω όλη μέρα στη δουλειά, δεν θα βρεθούμε πολύ, οπότε το πρόβλημα δεν θα το αντιμετωπίσουμε». Αναγκαστικά τώρα, με το να μένουμε στο σπίτι, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις επιλογές μας. Χθες το βράδυ μου έκανε πολύ έντονη εντύπωση ένα μήνυμα που πήρα στο Instagram από ένα κοριτσάκι και τη ρώτησα, της λέω, είναι εντάξει η μαμά σου, ρώτα τη μαμά σου, είναι εντάξει να μιλήσω γι' αυτό? Και μου λέει ναι, η μαμά μου λέει ότι με αφήνει να μιλήσω γι' αυτό και μου λέει ότι κυρία Θέκ, είναι 13 χρονών. Θέλω να σας πω το πρόβλημα που βιώνω καθημερινά και δεν αντέχω άλλο. Είμαι 13 ετών και έχω και αδέλφια. Το πρόβλημα είναι πως ο πατέρας μου δεν ασχολείται καθόλου με εμάς τα παιδιά του και τα φορτώνει όλα τα προβλήματα και εμάς τη μαμά, και αυτός λέει πως δουλεύει και δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί με τα παιδιά. Τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά, είναι κυπριακό που θα γράφει. Όλες οι φίλες περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια τους. Παράλληλα όμως οι γονείς τους βλέπουν. Η μαμά μου ενδιαφέρεται πραγματικά για εμάς και προσπαθεί για το καλύτερο. Εγώ όμως αυτές τις μέρες καραντίνας δεν παίρνω χρόνο με τους γονείς μου και αυτό οφείλεται στον πατέρα μου. Αφού η μαμά μου έχει πέσει με τα μούτρα στις δουλειές του σπιτιού και στη δουλειά του πατέρα μου που τον βοηθάει. Και λέει ότι ο πατέρας μου λέει πως λέω βλακίες όταν του λέω να περνάμε περισσότερο χρόνο και μου λέει πρίχτησα και ότι τον πρίζω. Αυτό το πράγμα με συγκλώνησε, Χριστιανά. Με συγκλώνησε, δηλαδή ένα κοριτσάκι 13 ετών, δεν ξέρω αν είναι στην έκτη δημοτικού, στην πρώτη γυμνασίου, το οποίο έφτιαξε Instagram για να μου στείλει να μου πει το θέμα της. Δεν εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τα στοιχεία της, ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω, αλλά σκέφτομαι το μωρό. Δεν είναι μωρό, αλλά είναι στην εφηβεία, ακόμη δεν είναι ενήλικας. Σκέψου ότι τα παιδιά πώς βιώνουν την δική μας απουσία ενώ είμαστε παρόντες. Εντάξει, δεν μιλάει για βία εδώ, μιλάει για ψυχική βία. Να σου πω, πριν από 2-3 μέρες, παίρνω πάρα πολύ συχνά τηλέφωνο την αδερφή μου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, για να τη συμβουλευτώ σε διάφορα θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μωρά. Την πήρα λοιπόν τηλέφωνο πριν από 3-4 μέρες και λέω: της Έλενα μου, αυτόν και αυτό είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση κλπ. Γιατί βλέπω ότι η κόρη μου, όταν έλειπα, τέλος πάντων αντιδρούσε έντονα και όλα αυτά. Και συζητούσαμε τη Σιλίον και λέει: μου, μάνα μου, Χριστιανά μου, λέει μου, μιλούμε εμείς και νιώθεις ενοχές για το τάδε, το τάδε, το τάδε. Ενώ είσαι τόσο, προσπαθείς να είσαι τόσο εντάξει απέναντι. Πόσα μωρά, λέει μου, τούντες μέρες, δυστυχώς θα φαξίλω. Δυστυχώς οι γονείς τους δεν θα τους αντέχουν και συμπεριφέρονται τους άσχημα και όλα αυτά. Δηλαδή, πράγματα τα οποία βλέπουμε, δεν είναι ούτε της φαντασίας της, ούτε οτιδήποτε. Τα περιστατικά είναι εκεί, οι αριθμοί μιλούν. Η βία στην οικογένεια δεν αφορά μόνο τα ζευγάρια, αφορά και τα παιδιά. Και θεωρώ ότι έχουμε τεράστια ευθύνη οι γονείς, να είμαστε υπεύθυνοι οι γονείς.
Όταν μιλούσες για τον εαυτό σου, σκεφτόμουν ακριβώς ότι πολύ συνειδητοποιημένα έγινες μητέρα. Δεν έγινες τυχαία, δεν σου έτυχε, δεν το επέλεξες πολύ συνειδητά. Επέλεξες τον άνθρωπο με τον οποίο να φτιάξεις οικογένεια και ξέρεις τι σου γίνεται. Πόσοι όμως οι οποίοι είναι γονείς στη σημερινή εποχή έτυχε εντός αγωγικών να γίνουν γονείς ή υπέκυψαν σε πιέσεις των οικογενειών τους για να κάνουν παιδιά ή δεν ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο λόγο ή δεν συναισθάνονται τη βαρύτατη ευθύνη που φέρουμε ως γονείς για να μεγαλώσουμε παιδιά σε υγιές περιβάλλον ψυχικά και συναισθηματικά. Άρα δεν είναι μόνο τα διαζύγια το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Το πρόβλημα είναι η γάμη που δεν είναι υγιής και η σχέση των ανθρώπων που δεν είναι νορμάλ. Νορμάλ όχι με την έννοια, λάθος η λέξη, η σχέση των ανθρώπων που δεν είναι αρμονικές και δεν είναι επικοινωνιακές και αγαπητικές. Και να μην, όταν δεν υπάρχει ηρεμία μέσα στο σπίτι. Το πόσο πολύ το εισπράττουν τα παιδιά τώρα που είναι όλη μέρα κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Ναι, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ότι προ-καραντίνας, να πάει ο ένας στη ΜΑΠΧΑ, να πάει άλλη στην αισθητικό στο κομματήριο, να κάνουν τις βόλτες τους, να βγουν με τους φίλους τους, να βγουν μόνοι τους, να κοτωθούν μέσα στον κόσμο, μέσα στην κίνηση, να ξεχάσουν τα προβλήματα τους. Τώρα, άμα μένεις αναγκαστικά μέσα στο σπίτι, έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά που είχες από πριν. Δεν είναι η καραντίνα που δημιούργησε τη βία στην οικογένεια. Δεν είναι η καραντίνα που έχει δημιουργήσει τις απρόσεκτες επιλογές συντρόφων και ανεύθυνες επιλογές ζωής που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Η καραντίνα απλώς έρχεται και τις βγάζει στην επιφάνεια. Και είναι καιρός, κατά τη γνώμη μου, ανασύστασης αυτός. Θεκλά μου, τι θα συμβουλεύεις όλους εμάς που είμαστε στο σπίτι με τα παιδιά μας πολύ περισσότερες ώρες. Δηλαδή βλέπουμε τα παιδιά μας πολύ περισσότερο, είναι και το καλό κομμάτι αυτών της καραντίνας. Πράγματα που ούτε καν υποψιαζόμαστε ότι τα παιδιά μπορεί να παρακολουθούν, να βλέπουν, να προσέχουν. Τα παιδιά, ανάλογα με το αναπτυξιακό του στάδιο, μπορούν να μας επικοινωνήσουν περισσότερο ή λιγότερο τι εισπράττουν από εμάς. Στην πραγματικότητα όμως, από την ημέρα που ένα μωρό κινείται μέσα στην κοιλιά μας, από τον τρίτο μήνα περίπου της εγκυμοσύνης, όπου αναπτύσσεται και το κέντρο της ακοής και το κέντρο της κατανόησης της γλώσσας, αυτά που λέμε, αυτά που νιώθουμε, αυτά που μας συμβαίνουν ως ζευγάρι, ή αν είναι μονογονιός ή μητέρα ή ως μητέρα, επηρεάζουν το παιδί. Και τα νεογέννητα επηρεάζονται από αυτά που φωνούν και τα παιδάκια που είναι όπως το Μωσέ τους πριν ο Ανδρέας τώρα, ναι. Τη Μελίνα, όλα τα μωρά τα νιώθουν. Απλώς όσο πιο μικρό είναι το μωρό, τόσο δεν μπορεί να σου πει ότι «Μάμα, νιώθεις ότι είναι σε καλά, είναι ένα στατουπέ. Παπά, τι έχεις». Το νιώθουν, τα μωρά τα παίρνουν όλα. Αναπνέουν τον αέρα τους πιο και όχι μόνο τα σταγονίδια που μένουμε σπίτι για να μην έχει σταγονίδια κορονοϊού, αλλά και τα σταγονίδια άγχου, στενοχώριας. Οπότε είναι καλό να φροντίζουμε τις μέρες αυτές που είμαστε στο σπίτι, όχι απλώς να περνούμε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, αλλά να περνούμε και χρόνο ποιοτικό με τον εαυτό μας. Δηλαδή να ξυπνήσουμε μια ώρα πιο νωρίς από τα παιδιά, να κάνουμε ένα καφέ, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε ένα μπάνιο, να δώσουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας να ξεκουραστεί. Γιατί άμα είσαι συνέχεια μαζί με τα μωρά και κουραστείς, πλέον δεν είναι και τόσο καλό αυτό που θα τους δώσεις. Ναι. Και μπορεί να και βάρδιες, δηλαδή να κοιμηθεί ο ένας δύο ώρες, να ασχοληθεί ο άλλος με τα μωρά. Ναι, γιατί δεν είναι αρκετό μόνο το να είμαστε εκεί, κάπου να περιφερόμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά να είμαστε έτσι πιο ουσιαστικά για τα ίδια τα μωρά. Σημασία έχει ο ποιοτικός χρόνος και τώρα με την καραντίνα δεν είναι εύκολο να έχεις ποιοτικό χρόνο. Έχεις άπλετο χρόνο, αλλά θέλει προσπάθεια ο ποιοτικός χρόνος. Ναι. Ο προγραμματισμός βοηθάει πάρα πολύ. Να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Μπορεί να μείνει κλειστά τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί κλπ. Αλλά χρειάζεται να έχουμε ένα πρόγραμμα, ούτως ώστε και τα παιδιά και εμείς να μην χανόμαστε στην ασυναρτησία. Mm-hmm. Δηλαδή, συγκεκριμένη ώρα που ξυπνάνε τα παιδιά, συγκεκριμένη ώρα που τρώνε, συγκεκριμένες δραστηριότητες που εναλλάσσονται σε ταχτάχρονικά διαστήματα. Δηλαδή, να ξέρει το πρωί θα σηκωθούμε, για παράδειγμα, θα πλύνουμε το πρόσωπο μας, τα χέρια μας, θα πάμε στην τουαλέτα, θα φάμε το πρωινό μας, θα κάνουμε γυμναστική, ξέρω εγώ, για λίγη ώρα στο σαλόνι. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βίντεο στο YouTube που δείχνουν για παιδάκια πώς μπορούν να γυμναστούν μέσα στο σπίτι. Ή μπορεί και έχω ακούσει κιόλας ότι σχολές χορού ή σχολές ρυθμικής γυμναστικής κλπ. Κάνουν τηλεδιδασκαλία μέσω Skype, που κάνουμε εμείς τώρα τη συνάντησή μας. Ναι. Δηλαδή είναι καλά να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία για να βάλουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή των παιδιών,
Γιατί δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό. Και άμα έχουν πρόγραμμα και τα παιδιά και οι μεγάλοι, καταφέρνουν πιο εύκολα να βγάλουν ένα μανίκι. Και είναι μανίκι η καραντίνα, μην λέμε πλάσεις. Ναι. Εντάξει, είπαμε, είναι ζόρι, όχι. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος λέει, αχ, τι ωραία, τι καλά, θα μείνουμε στο σπίτι και θέκλα μου, μέχρι πότε θα μείνουμε καραντίνα. Τι να σου πω, Χριστένα, ρώτησα τον αδερφό μου, ο οποίος είναι ιατρός, το ρώτησα στην αρχή. Εγώ είμαι καραντίνα από τις 13 του Μάρτη, που ήρθε ο γιος μου από την Αγγλία. Ναι. Και είπαμε, θα μέναμε 2 εβδομάδες, αλλά τώρα είμαστε στην 3η εβδομάδα και θα τελειώσουν, να τελειώσουν όλοι. Μου είχε πει 1-2 μήνες ο αδερφός μου. Λέει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, 1-2 μήνες. Οι επιστήμονες φαίνεται ότι μελετούν παγκοσμίως τον ιό σε διάφορα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κλπ. Σήμερα το πρωί είχα μια συνομιλία μέσω Skype με μια Κύπρια επιστημόνισσα η οποία κάνει το διδακτορικό της στην Ελβετία στη Μοριακή Δομική Βιολογία και Γενετική, η οποία μου είχε πει ότι είναι λίγα αυτά που γνωρίζουν ακόμη για τον ιό, οπότε ό,τι υποθέσεις και να κάνουν οι επιστήμονες για το πόσο καιρό θα καθίσουμε στη σπίτι, πόσο καιρό θα είναι η καρτίνα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ευσταθούν. Ναι. Δηλαδή, ο Οργανισμός Υγείας μας έλεγε άλλα πράγματα. Μας έλεγε, ενώ οι γνώσεις που είχε γύρω από αυτόν τον κορονοϊό ήταν άλλες τον Ιανουάριο, άλλες τον Φεβρουάριο, άλλες στις αρχές Μαρτίου, άλλες τώρα στο τέλος Μαρτίου. Υπάρχει περίπτωση να μείνουμε 1-2 μήνες. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδική. Να μην τρομοκρατήσω τον κόσμο. Για μένα είναι καλύτερα να περιμένω πως θα μείνω παραπάνω καιρό και όταν θα βγω πιο νωρίς να το χαρώ, παρά να περιμένω ότι θα βγω στις 3 εβδομάδες και άμα δεν βγω να με πιάσει η κατάθλιψη. Πάντως, ναι, το 13 το Απρίλιο όλοι μας το έχουμε ξεχάσει. Δεν μας το έχει πει κανείς επίσημα, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν το έχει πιάσει στο μυαλό του το. Ναι, δηλαδή, και να σου πω κάτι, άμα βλέπεις χώρες όπως την Αγγλία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος ήταν τόσο πολύ άνετος και cool και light, ο ίδιος έχει διαγνωστεί με τον κορονοϊό και δεν έχει κάνει κάποια εμφάνιση στα μίντια από τη μέρα που έβγαλε εκείνο το βιντεάκι που έβηχε κιόλας και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος. Άμα σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν τόσο χαλαρή και άνετη και είπαν και δεν είναι τίποτα και θα αποκτήσουμε ανοσία γέλης και να το περάσουμε όλοι και θα προστατεύσουν τους ηλικιωμένους και καλά και καλά, τώρα είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι και η κόρη μου στην Αγγλία, είναι στο Portsmouth, είναι φοιτήτρια και επέλεξε να μείνει. Και μου είπε να σου δώσω και ένα μήνυμα κιόλας. Ναι, βεβαίως. Μου είπε να πεις ότι η κόρη μου είναι φοιτήτρια νομικής στο Portsmouth, στο δεύτερο έτος, ότι αποφάσισε συνειδητά να μείνει στην Αγγλία. Τα παιδιά μου το είχαν καταλάβει από τις αρχές Μαρτίου ότι σε κάποια φάση θα έκλειναν τα σύνορα, γιατί παρακολουθούσαν τις ειδήσεις διεθνώς. Και μου είπε ο ένας, ο γιος μου που κάνει μάστερ και δεν έχει πολλά μαθήματα, μου λέει: προτιμώ να έρθω στην Κύπρο για να κάνω τις εργασίες μου σε ένα περιβάλλον που να το μαγειρεύει η μάνα του. Κατάλαβε τις πράγματα. Η κόρη μου λέει: θα μείνω, έχω εδώ τα μαθήματά μου, έχω τις δραστηριότητες μου και είναι συνειδητοποιημένο ότι μπορεί να μείνει μέχρι και τον Αύγουστο ή μέχρι τον Ιούλιο. Θέκλα μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σήμερα μιλούσα με φοιτητές που είναι εκεί στην περιοχή που είπες, μας έχουν πει ότι έκλεισαν οι εστίες και ότι δυσκολεύονται να βρουν και τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, εμένα η κόρη μου μένει σε εστία. Της είχαν στείλει ένα email στο οποίο της έλεγαν ότι θα απολυμάνουν την εστία. Όντως την απολύμαναν την εστία. Αυτό που έχει συμβεί στην εστία, τουλάχιστον αυτή που μένει η κόρη μου, είναι ότι δεν επιτρέπουν να μπει κανείς μέσα στην εστία ο οποίος να μην είναι κάτοικος της εστίας. Δηλαδή προστατεύουν τα παιδιά από την εξάπλωση του ιού. Δεν μου έχει πει ούτε για πρόβλημα να μην βρίσκω φαγητό, ούτε για πρόβλημα να τους έχω βγάλει έξω από την εστία. Προλίγου μιλούσα μαζί της, δεν ξέρω τι γίνεται. Είχα κάνει μια ανάρτηση, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πριν 2-3 εβδομάδες. Είχα μοιραστεί μια ανάρτηση της κόρης μου, η οποία έλεγε ότι ήταν 1 ή 2 εστίες εκείνες τις οποίες υπήρχε πρόβλημα και δεν ήταν τόσο μαζικό. Και μου είπε: θέλω να πει στη Χριστιανά ότι εμείς θα καθίσουμε εδώ, και είμαστε πολλοί Κύπροι φοιτητές, και θα περιμένουμε όταν μας πούν οι αρμόδιοι ότι είναι ασφαλές να επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε. Γιατί δεν θέλουμε μήκακο να κολλήσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους γονείς μας και τους παππούδες μας και να χάσουμε πολύ τους ανθρώπους από τη ζωή μας. Μια χαρά. Είναι 20 χρονών αυτό. Και μια χαρά. Και είναι όμως και άλλα παιδιά, Θέκλα μου, τα οποία μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν, να νιώθουν την ανάγκη να επιστρέψουν και να μπουν σε καραντίνα, γιατί και αυτά θέλουν να προστατεύσουν. Δεν θέλω να πάρω θέση, Χριστιανά. Όχι, ναι, το ξέρω. Είναι θέμα κάθε οικογένεια ξεχωριστά. Ακριβώς. Και εγώ έχω φίλους, να σου πω την αλήθεια, που μου έχουν πει και το ότι τα παιδιά μου επέλεξαν να μείνουν και πιστεύουμε κι εμείς ότι είναι καλύτερα και έμειναν. Και έχω και άλλους φίλους. Αυτό που είχαμε σκεφτεί για την κόρη μου, η οποία
μισό είναι σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, έχει κάποια ευαισθησία στις ιώσεις, είναι ότι το να ταξίδευε με το τρένο να πάει στο Κάτουικ, στο Γκάτουικ το αεροδρόμιο και να έρθει με το αεροπλάνο στην Κύπρο θα ήταν πιο επικίνδυνο για την ίδια να κολλήσει τον ιό παρά να μείνει εκεί. Το είχαμε σκεφτεί και αυτό. Και ο γιος μου κάνει καραντίνα μαζί μας και δεν έχει πάει καθόλου στο πατρικό μου, γιατί συνήθως μένουν στο πατρικό μου τα παιδιά όταν έρθουν το καλοκαίρι ή στις γιορτές, λόγω του ότι είναι οι φίλοι τους εκείνοι, η θάλασσα. Εγώ μένω σε ένα χωρικό, ξέρεις. Είμαι μύτησα. Και ο γιος μου μένει μαζί μας γιατί δεν θέλει να έρθει σε επαφή με τον παππού και τη γιαγιά που είναι στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να τους βάλουν σε κίνδυνο. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι Χριστιανοί ότι τώρα οι άνθρωποι χρειάζεται να προσέξουμε είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας και τα πρόσωπα στην κοινωνία που είναι ασθενοί. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πολύ κρίμα. Και εγώ δεν συμφωνώ με τις απόψεις ότι δεν πειράζει, ας πεθάνουν οι άρρωστοι, ας πεθάνουν όχι, βέβαια. Χέρι. Ο Κιάδας γίναμε. Γιατί ακούγονται τέτοιες απόψεις. Για όνομα του Θεού, θα ήθελα να σου πω κάτι. Όποιος τολμά. Μα στην Κύπρο έχουν ακουστεί αυτές οι απόψεις. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είμαι πολύ θυμωμένη αυτές τις μέρες, γιατί κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάτι βιντεάκια που τα στέλνει ο ένας τον άλλο μέσω Messenger. Μου στέλνουν για μένα ένα σωρό και νευριάζω. Κάτι χαζομάρες, κάτι βίντεο τα οποία είναι fake news, είναι ψεύτικες ειδήσεις, κάτι βλακίες, κάτι θεωρίες της ονομασίας ότι και καλά ο ιός είναι κατασκευασμένος σε εργαστήριο. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι δεν είναι κατασκευασμένος σε εργαστήριο. Είναι ένας ιός από τη φύση. Θα βγάλω απόψε στο κανάλι μου στο YouTube σχετικό βίντεο που μιλάω με την επιστήμονα που σας είπα. Κάτι άλλα βιντεάκια που λένε ότι θέλουν να μας καταπατήσουν ανθρώπινα μας δικαιώματα και μας κρατάνε στο σπίτι με το ζόρι, βλακίες, ψέματα. Κάτι άλλες βλακίες ότι και καλά δεν έχει τόσους νεκρούς στην Ιταλία και είναι ηθοποιοί αυτοί. Αυτό μου το έλεγαν και εμένα σήμερα και λέω, παιδιά, είναι πότε δυνατόν. Δηλαδή να βγαίνουν τέτοια πλάνα, τέτοιες εικόνες από τη Γαλλία, από την Ιταλία και να λένε κάποιοι ότι μα είναι ψέματα. Μα αφού είναι εκεί, μα αφού άνθρωποι που ζουν στη Γαλλία και μιλούμε μαζί τους σχεδόν καθημερινά, μας λένε τι βλέπουν στην Αμερική. Θέκλα μου μιλούσα σήμερα με μία φίλη μας, πολύ γνωστή ηθοποιό, δεν θα πω το όνομά της, και μιλούσα με ένα φίλο της στην Αμερική. Και της λέει, βγήκα να πάω γύρω από το τετράγωνο να τρέξω και έβλεπα καταψύχτες φορτηγά να μεταφέρουν ανθρώπους. Βρε, Χριστιανά μου, ο ίδιος ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος πριν από ένα μήνα έλεγε θα αντισπάσω νωρίς την καραντίνα εγώ και δεν θα χαλάσω το εμπόριο της πιο δυνατής χώρας οικονομικά στον κόσμο. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε κάνει δηλώσεις πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, που παρακολούθησα ειδήσεις και είπε ότι ευτυχώς πήραμε μέτρα, γιατί τώρα θα πεθάνουν μόνο 200 με 300 χιλιάδες άνθρωποι, ενώ αν δεν παίρναμε μέτρα, ο Τραμπ το είχε πει, θα πέθαιναν μέχρι μισό εκατομμύριο. Δηλαδή μιλάμε για πανδημία, η λέξη πανδημία. Και για να κηρύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πανδημία, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, είχε κηρύξει πανδημία από τις 11 ή 12 Μαρτίου. Σημαίνει ιός επικίνδυνος, θανατηφόρος, όπως τον ιό τον SARS-CoV-2, αυτόν τον ιό, τον συγκεκριμένο κορονοϊό από τον οποίο προσπαθούμε να προφυλαχτούμε, που δεν υπάρχει θεραπεία ακόμη, ούτε έχει βγει εμβόλιο, δεν υπάρχει ανοσία και κινδυνεύει ο πληθυσμός της γης όλος. Η αλήθεια είναι πώς κινδυνεύουν περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Έχουμε δει και ανθρώπους να φεύγουν που δεν ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Για να και μόνο η ευάλωτη να πάσει τους γονιούς μας και τους ανθρώπους. Για όνομα του Θεού. Ασθένειες και έχουν διάφορα πράγματα που τους κάνουν ευάλωτους, δεν τους έχουμε για πετάξει. Όχι, 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 βέβαια. Θέκλα μου, θέλω να σου ζητήσω να σε έχουμε μαζί μας ξανά από εβδομάδας, γιατί πρέπει να πάμε στην Κίνα και θα ήθελα πάρα πολύ να σε έχουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Οπότε θα δώσουμε ξανά ραντεβού. Εφόσον μου λες. Είναι εύκολο, Χριστιανά, να έρθω από το Όχι, Skype και εμείς εδώ δεν θέλουμε να βάζουμε σε ρίσκο κόσμο και να μην παίρνουμε κι εμείς εννοείται και κανένας μας. Θέκλα μου, τα λέμε λοιπόν από εβδομάδα αφού συμφωνείς και εσύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.